Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Jumble, μια θεματική εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία έχει να κάνει μόνο με θέματα καλαθόσφαιρας. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον που υπάρχει την συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο άθλημα της καλαθόσφαιρας. Βλέπετε, πλησιάζουμε στην τελική φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ. Και αναμφίβολα, το ενδιαφέρον ολοένα και ανεβαίνει με το που θα ξεκινήσουν φυσικά και οι τελικοί. Έχουμε μαζί μας σήμερα, και είναι τιμή μας, τον Λίνο τον Γαβρίλ, τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, μια εθνική ομάδα η οποία κατάφερε να πετύχει πράγματα το τελευταίο διάστημα υπό την καθοδήγηση του Λίνου και της υπόλοιπης τεχνικής ομάδας. Λίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βανίκο. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ. Πολλά χρόνια να τα πούμε. Αρκετά χρόνια, όντως. Να συγχαρώ αρχικά για την προσπάθεια γενικά όλους σας. Το χρειαζόμαστε σαν καλαθόσφαιρα. Και είναι με ιδιαίτερα χαρά που δέχτηκα την πρόσκληση και να μένω να κάνουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, Λίνο, να ξεκινήσουμε λίγο με την εθνική μας πρώτα. Ναι. Περίμενες κάποια καλύτερα αποτελέσματα στο τελευταίο παράθυρο? Περίμενες κάτι καλύτερο από την εθνική μας? Έχουμε τις δυνατότητες για κάτι καλύτερο? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να καθοδηγήσουμε λίγο τον κόσμο, να δώσουμε τα σωστά μηνύματα για το τι προσπάθεια γίνεται συγκεκριμένα. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2017 με ένα κορμό φοβερό της παλαιάς φουρνιάς, η οποία ήταν η χρυσή φουρνιά μας, πολλά χρυσά σε άμκε. Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο το 18 της ανανέωσης. Μετά το 18 μπήκαμε πολύ απότομα για πολλούς, ίσως και φυσιολογικό να λέγεται, σε μια ανανέωση με νέα παιδιά τα οποία δεν είχαν το χρόνο που χρειάζεται στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν την εθνική με την εμπειρία των λεπτών συμμετοχής μεν, αλλά ήταν κάτι που χρειάζεται να γίνει, γιατί κάποια στιγμή θα ερχόταν και μείωση των ξένων. Τώρα με ρωτήσετε αν το γνώριζα. Και είναι θα ερχόταν και το πλήρωμα του χρόνου για την προηγούμενη φουρνιά που θα ήταν. Σιγά, ναι, ακριβώς. Ναι. Υπήρξε ένα διάστημα, δηλαδή ξεκινήσαμε πολύ δυνατά το 2017 με μια ιστορική νίκη με την Πορτογαλία στην έδρα μας. Πήγαμε στο Λουξεμβούργο, μια άνετη νίκη, χτυπήσαμε και την Πορτογαλία εκτός. Μετά κάναμε μια τριετία να κάνουμε νίκη, αν και πλησιάσαμε στην Αυστρία και στη Σλοβακία εκτός έδρας με το νέο ρόστερ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν οι εμπειρίες που αρχίσαν να μαζεύονται στους νεότερους παίχτες και αρχίσαν τώρα σιγά σιγά και με τους τρεις ξένους που ήρθαν και αγωνίζονται, 9 παιδιά στη δωδεκάδα πλέον, αρχίσαμε σιγά σιγά να πατάμε γερά στα πόδια μας. Θεωρώ ότι είναι κάτι που χρειάζεται αρκετό χρόνο ακόμη μένα, αλλά έχουμε την υπομονή. Νιώθεις ότι είμαστε όμως στο σωστό δρόμο? Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, μεν σωστό δεν θα έλεγα, εάν δεν ξεκινήσουμε να διορθώνουμε κάποια πράγματα όσο αφορά τον Κύπριο παίχτη. Δηλαδή, ναι, κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα και την νοοτροπία μας, και για να είμαι και δίκαιος, και με τα κίνητρα, έτσι, τα οποία πρέπει να έχουν τα παιδιά. Δυνέτους δόθηκε πλέον ο χρόνος συμμετοχής. Ναι, η εθνική θυσίασε νίκες, που το πω πολλές φορές, και να κάναμε άλλες δύο. Ναι, δεν θα άλλαζε κάτι. Αλλά κουβαλήσανε πολλές εμπειρίες νεότερα παιδιά, βάλαμε άλλα παιδιά καινούργια τώρα, νεότερα, βλέπει ο Φιλίππος Δίγκας, 18 χρονών κτλ. Θεωρώ ότι χρειάζονται να γίνουν αρκετά ακόμη μένα, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο και υπό προϋποθέσεις πιστεύω ότι το πλάνο θα λειτουργήσει σωστά. Λινό, στο τελευταίο παράθυρο πετύχαμε μία καλή νίκη στην έδρα μας. Ναι. Δεν καταφέραμε να διπλασιάσουμε τις νίκες. Ναι. Θα ήθελες ένα δεύτερο αποτέλεσμα για να τονώσει την ψυχολογία των διεθνών μας? Σίγουρα ένας προπονητής δεν μπαίνει για να χάσει. Εντάξει, ήταν σαφώς καλύτερη ομάδα όμως η Πορτογαλία, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, νομίζω ότι το αποτέλεσμα της, επειδή χάσαμε με σχεδόν γεμάτο ρόστερ στη Αλβανία, με τους μεγαλύτερους, και είχαμε 4 απουσίες στο παιχνίδι με την Αλβανία, τότε κερδίσαμε χωρίς τα παιδιά τα οποία, ειδικά με τον Σάιμον Μιχάλη, Ιάκωβος Πατζελή, είχαμε απουσίες. Παύλος Σταυρινής είναι στην Αμερική, το ψηλό το παιδί μας βοηθάει. Θεωρώ ότι ήταν κάπως φυσιολογικό το αποτέλεσμα, πλασματικό το σκορ με την Πορτογαλία. Εννοείς τη διαφορά. Ναι, γιατί είναι αυτό που είπα και μετά το παιχνίδι, ότι δεν έχουμε ακόμη την υποδομή σωματικά και πνευματικά, αυτά τα παιδιά, τα ταλαντούχα μεν, σε 3 μέρες να παίξουμε 2 παιχνίδια σε αυτές τις εντάσεις, με αυτά τα λεπτά. Παρόλα αυτά, η Πορτογαλία είναι μια χώρα η οποία την ξανακερδίσαμε μεν. Mm-hmm. Πήγαμε καλύτερα στην Πορτογαλία όταν παίξαμε τον Νοέμβριο. Αλλά ήταν αδύνατο με λιπέστατο ρόστερ το τελευταίο παράθυρο.
να το παλέψεις. Να έχουμε διάρκεια και να παλέψουμε. Ναι. Η εθνική ομάδα η οποία ενισχύθηκε. Έχουμε τον Μανολόπουλο. Ναι. Και τον Μαραγκό. Ναι, συγγνώμη, κόλλησε το μυαλό μου στον Μαραγκό. Είναι δύο παιδιά τα οποία προφανώς τους έχουμε φέρει για να βοηθήσουν. Είσαι ικανοποιημένος από την παρουσία τους? Σίγουρα. Με βάση τα δεδομένα, ναι. Περιμένεις περισσότερα όμως? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για πρώτη φορά Εθνική Κύπρου μετά το 18 και για μια τριετία αγωνίζεται χωρίς naturalizer Αμερικανό. Ναι. Έτυχε να έχουμε πάρα πολλούς naturalizers στο πέρασμα των χρόνων. Από Τράκαν Ράτσα, σε Άντωνι Κίνγκ, Φλόρεντ, Φόουξ, Τζοζο Γκαρσία που παίζανε, παίρναν τα χρυσά. Σουσάμ και δυνατή ομάδα με δυνατό ρόστερ. Υπήρχε θέμα και το θέμα αντιλαμβάνεστε από που προκύπτει η Ομοσπονδία να βρει πόρτα στην κυβέρνηση. Τα ζούμε κάθε μέρα. Ζήσαμε τα γεγονότα, οπότε υπήρχε προκατάληψη. Το καταλαβαίνουμε. Ναι. Κάποια στιγμή θα το θέλουμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι τη παρούση. Έτυχε τα παιδιά να παντρευτούν Κύπριες. Έτυχε να τα ζήσω, να τα γνωρίσω στην Ελλάδα, εφόσον ήμουνα και τους έζησα, τους αντιμετώπισα. Ο δε Πάρης Μαραγκός, που είναι και ο νεότερος, πέρασε ένα πρόβλημα υγείας το οποίο τον έφερε πάρα πολύ πίσω και δεν είναι ο πραγματικός Πάρης Μαραγκός αυτός που βλέπουμε που παίζει στο ΑΠΟΕΛ. Ένα παιδί με φοβερή όρεξη που πέρασε και από την Αμερική και από τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ο δε Σωτήρης σταθερός, σε πιο μεγάλη ηλικία μία, έφερε εμπειρία στα ποδητήρια. Με βάση τα δεδομένα ότι ήταν και δύο μήνες έξω ο Σωτήρης λόγω πανδημίας, ότι ο Πάρης έρχεται από μια χρονιά στη Λάρισα και που τα μάθα και από μέσα όταν ήμουν φέτος, που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με κάποια προβλήματα που είχε στην υγεία του και επανήλθε τώρα το παιδί. Με βάση τα δεδομένα θεωρώ ότι βοήθησα. Βοήθησα. Ένα άλλο κεφάλαιο σημαντικό, δεν θα μπω στο κομμάτι το προσωπικό το δικό σου ακόμη. Είσαι πρόεδρος της Επιτροπής του Αναπτυξιακού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Βλέπεις μέλλον στο μπάσκετ, βλέπεις μέλλον στο άθλημα της καλαθόσφαιρας στην Κύπρο? Βλέπω. Τι έχετε κάνει, ναι. Τι έχετε κάνει για να βοηθηθεί? Βλέπω και θα σου εξηγήσω. Το προσεγγίζω εντελώς διαφορετικά. Ίσως λόγω έτσι μιας 20ετίας πλάς σε αναπτυξιακές ηλικίες και δισταντρικά μετά. Εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία πραγματικά υπό προϋποθέσεις μπορούν να παίξουν. Αλλά είναι αυτό που είπαμε και πριν, πώς συνδέονται τα κίνητρα. Τι κίνητρα πρέπει να τους δώσουμε για να παίξουν, για να μείνουν βασικά? Η μόρφωση, το κομμάτι μόρφωση θεωρώ ότι μπήκε. Δηλαδή, μπορούν να πάρουν υποτροφίες, ειδικά στην Πάφο υπάρχουν αρκετά. Που υπάρχουν παιδιά στην Πάφο τα οποία μπορούν να παίξουν στο μέλλον και στα εθνική ομάδα. Το κομμάτι μόρφωση. Δεύτερον, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στον Κύπριο προπονητή όπως στην Ελλάδα, έτσι ώστε να ανεβούν τα κίνητρα να βελτιωθεί και να εξελιχθεί ο Κύπριος προπονητής για να προσελκύσει και τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή. Ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής να ανταμυφθεί καλύτερα, έτσι ώστε να μην είναι ή μη επαγγελματίας ή ερασιτέχνης. Να μας γίνει βίωμα, να γίνει μια συνήθεια, να μπει στην κουλτούρα μας, έτσι ώστε να συνδεθεί κάπου. Και να γνωρίζει αυτό ο καθένας ότι. Αυτό όμως θέλει βάθος χρόνου. Θέλει βάθος χρόνου, αλλά εδώ που βρισκόμαστε πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε. Αλλιώς θα το συντηρούμε, να ξέρουμε αν θα το συντηρούμε σε ερασιτεχνικό επίπεδο ή αν θα μπούμε στη διαδικασία να πάμε βαθιά, κάτι το οποίο δεν είναι δύσκολο να γίνει, πιστεύω. Και με τη βοήθεια του ΚΟΑ που έχει καλές προθέσεις και ο πρόεδρος που μιλάει αρκετές φορές και ο φίλος Παναγιώτης Τρισόκας που βοηθάει πολύ τον μπάσκετ και η Ομοσπονδία μας η οποία είναι κοντά τους. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου μπορούμε να βελτιώσουμε, να φτάσουμε τέλος πάντων στο ταβάνι μας. Δεν θα φτάσουμε ποτέ πέρα της ΑΕΚ και του Κεραυνού να παίρνουν τους μισθούς που παίρνουν οι ελίτ Κύπροι παίχτες μες. Σωστό. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούμε τουλάχιστον να παρέχουμε τα απαραίτητα και να φτάσουμε σε ένα ταβάνι να υπάρχει το κίνητρο. Και είναι και θέμα συνδέσμου των παιχτών. Πρέπει να ενεργοποιηθούν. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, μαζευτήκαν, ναι, κάνανε δύο συνεδριάσεις. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς μαζί. Προπονητάς, αθλητάς για να το καλύτερο. Υπάρχει μέλλον. Σε ρωτήσα ξανά εννοείς, πριν. Ενώ υπάρχουν τα παιδιά τα οποία μπορούν σε μερικά χρόνια
να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ταλέντο στον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, όχι κατά ανάγκη στις ηλικίες των 17-18 αυτή την ώρα, στην ηλικία των 12, των 10, των 13-14 χρονών. Δηλαδή σε βάθος χρόνου να έχουμε μια φουρνιά ξανά σαν τον Τίγκα, σαν τους νεότερους, σαν τους νεότερους καλαθοσφαιριστές. Ναι, ακριβώς. Βλέπω, παιδιά, αρκετά. Δηλαδή, κάναμε, για να κολλήσω την ερώτηση που με ρώτησες πριν, τι κάναμε μέχρι τώρα η Επίτροπη. Βλέπω, παιδιά, και έτυχε τώρα, μετά το παράθυρο που είχα και αρκετό χρόνο να ασχοληθώ, κάτι το οποίο θα κάναμε πέρσι, ήρθε η πανδημία, σταμάτησαν τα πρωταθλήματα. Εγκλωβίστηκα και εγώ στη Νέα Σμύρνη, εκεί που ήμουνα τότε. Δεν μπόρεσα να φύγω. Ήμασταν τηλεφωνικά σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία. Μας πάγωσαν εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, έχουμε κάνει ήδη τρεις συναντήσεις με την Επιτροπή σε Zoom. Έχουμε μαζέψει όλες τις πληροφορίες για να κάνουμε μια αξιολόγηση των ταλέντων που έχουμε. Έχω δει αρκετούς αγώνες με μικρότερων ηλικιών σε online και στα mails που πήρα από τους προπονητές, τις εκθέσεις τους πάρα πολλές. Και παρατηρώ και φυσικά με την προσωπική συζήτηση τηλεφωνικά με τους προπονητές και τις προπονήτριες, έτσι, για τα κορίτσια. Ναι, 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 βέβαια. Έχω εντοπίσει, τουλάχιστον με το δικό μου πλέον μάτι, τη δική μου οπτική γωνία, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις με τα παιδιά που έχουμε τώρα να χτίσουμε κάτι καλό. Φυσικά πρέπει να προσελκύσουμε και παιδιά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά πλέον. Είμαστε σε μια εποχή στην Κύπρο, ειδικά προς τη μεσόμεριά που είναι τα mixers. Ναι, τα... ναι. Μπορούμε να βρούμε ψηλά παιδιά, Σέρβους, Ρώσους κτλ. Να τους προσεγγίσουμε. Μας κάνουν μια Ισπανία η οποία πάνω σε αυτό έκτισε. Έτσι, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αλλά ό,τι και να κάνεις, τεχνογνωσία υπάρχει, πανικό. Συνεργασία υπάρχει, κλίμα υπάρχει, στήριξη από την Ομοσπονδία. All the way. Ναι. Αλλά εάν δεν έχεις την πρώτη ύλη. Σωστά, ναι. Άμα δεν έχεις το υλικό, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Οπότε και εμείς θα πάμε με τη λογική της πρώτης ύλης, αλλά και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία που πρέπει να έχουμε σαν λαός για να επιβιώσουμε στα διεθνή πρωταθλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι μέχρι από το αντρικό μέχρι κάτω, σωματικά, ναι, αυτό είναι αλήθεια, και πνευματικά να σταθούμε. Βλέπεις διαφορές μεγάλες. Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα παιδιά τους τα είπα. Δηλαδή, τελειώνουμε το παιχνίδι με την Πορτογαλία, μιλάμε λίγο με τον πρόεδρο. Πιο δυνατή, πιο αυτό. Δηλαδή, η πρώτη εντύπωση του καθένα είναι αυτή. Ναι, φαίνεται. Με γυμνό μάτι. Έτσι. Ναι, φάνηκε και από την τηλεόραση. Δηλαδή, αλλά... το έβλεπες και καταλάβαινε. Η δε Πορτογάλη που έχω άριστη σχέση με τους ανθρώπους εκεί και ταξίδεψα πέραν των αγώνων που γίνανε και ξανά, γιατί έχω φίλο ο οποίος ήταν και ομοσπονδιακός παλαιότερα. Οι δε Πορτογάλοι αυτή τη στιγμή έχουν camps τα οποία κάνουν σε αθλητικά κέντρα. Σε οποιοδήποτε κενό υπάρχει, φεύγουν 15 μέρες πάνε στο αθλητικό του κέντρο με υποστήριξη από τους φορείς. Για δουλειά. Και δουλεύω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο για πρωτάθλημα να πούμε. Ναι. Ναι. Τι βλέπεις? Καταρχήν, ναι. Καταρχήν να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Πολλά χρόνια στο εξωτερικό, τα τελευταία στην Ελλάδα, ήρθες τώρα Κύπρο, ζεις το πρωτάθλημα από πρώτο χέρι, βλέπεις ενώ σαφώς περισσότερα παιχνίδια. Ποια είναι η άποψή σου όταν έφευγες και όταν ήρθες, το βρήκες καλύτερο? Να σου πω ότι είχε 1,5 χρόνο αυτό Κύπρο. Ναι. Και λόγω πανδημίας περισσότερο, ειδικότερα. Το βρήκα σίγουρα όχι ποιοτικά καλύτερο, μεν, από λεωρά ταλέντου. Ήταν 5 ξένοι, είναι 3. Ήταν λίγο καλύτερα τα οικονομικά τότε, είναι λίγο χειρότερα. Δηλαδή, μας έχουν επηρεάσει όλους. Ναι. Που έπαιρξε τον μπάζετ, έτσι, αν κεραγνώ, έπαιρξε τον μπάζετ. Με βάση τα δεδομένα, επειδή είναι αναγνωριστική περίοδος για τον Κύπριο παίχτη, ειδικότερα των νεότερων, μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Είναι πιο λιγότερη αναρχία, γιατί το να έχεις 5 Αμερικανούς, ναι, πάντα υπάρχει μια αναρχία, όσο και αν προσπαθούν οι προπονητές. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω, γιατί μπορεί προσωπικές φάσεις ή αθλητικότητα να μην είναι στο ίδιο επίπεδο μεν, αλλά τακτικά υπάρχει μια συνέπεια που δεν υπήρχε πριν, και αυτό οφείλεται στους προπονητές και στους Κύπριους παίκτες που ακολουθούν το πλάνο και αναγκάζονται και οι Αμερικανοί να ακολουθήσουν. Οπότε βλέπουμε όμορφο μπάσκετ. Δηλαδή βλέπουμε μπάσκετ που μπορεί να είναι 1-2 ταχύτητες κάτω από το ελληνικό μεν, αλλά είναι στα ίδια επίπεδα τακτικά και τουλάχιστον προπονητικά είναι ελκυστικό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε σένα.
Αν θες να ολοκληρώσω το... Συγγνώμη, ναι, για το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα, να πω ότι Κεράμνος και ΑΕΚ τον πρώτο λόγο σίγουρα. Μια ΑΕΚ η οποία μετά την έλευση του Μανολόπουλου προσαρμόστηκε γρήγορα ο Σωτήρης, δεν ήταν εύκολο. Έφερε έναν ενθουσιασμό, πολύ σκληρή δουλειά από τον προπονητή τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη στην Εθνική, Στέλιο Γρηγορίου, μην τον αδικήσουμε και έχουμε μετά προβλήματα. Συγχαρητήρια για το κύπελλο. Ένας Κεραμνός που μας έκανε περήφανους και σωστά. Μάλιστα δεν εκδηλώνουμε στα social media. Ήταν τόση χαρά μου όταν προκρίθηκε στο Champions League που εκδηλώθηκα και του έδωσα τα εύσημα τότε. Και μπράβο τους, κάνει μια κοιλιά τώρα. Ένα από ελ που άρχισε αργά, πάλεψε αρκετά όμως. Τελευταίως με τα θεματάκια του λίγο έχασε το ρυθμό του και γι' αυτό κάνει και την κοιλιά του προς το τέλος. Η έκπληξη άμυνα είναι η Ομόνια, 5 παιχνίδια στην παράταση, 2 να παίρνουν θα ήταν στην τετράδα με minimum budget, φοβερή δουλειά από τον coach Κουκούρη. Μιχάλης Κακιούζης παραλίμνη, αρκετά καλή δουλειά για να φτάσει ο μάθος στην τρίτη θέση, αυτονόητο. Από εκεί και πέρα μασμένει ο Απόλλωνας με τα θεματάκια του που ήταν καλός μέχρι ένα σημείο. Έκανε την κοιλιά μετά που έχασε και ορισμένους παίχτες, ειδικά τώρα τον Άλεν, τον τεσσάρι που είχε τότε. Και, Έθα. Έθα έγκομης. Ο φίλος ο Μικονιάτης, ο coach Μικονιάτης, ο οποίος κάποια στιγμή μετά και με την αλλαγή προπονητή ήταν ανταγωνιστικό από το πουθενά. Ενώ είχαν με 20-30 με νεαρό υλικό, ξαφνικά πήγαινε να αποκτήσει τον Κεραμνό στο κύπελλο από το πουθενά, που δείχνει τη δουλειά που έγινε. Και ο Απόπ ξεκίνησε τη χρονιά αρκετά καλά. Νομίζω από περισσότερο έλαμψε το άστρο του Ιωάννη του Πασαλή που ξαναήρθε στην Εθνική, γιατί τον καλέσαμε τον Γιάννη και πριν 3 χρόνια. Και του Πορφυρίδη σε ορισμένα παιχνίδια που εκεί ήταν το κέρδος από τον Απόπ. Έκανε κάποιες νίκες. Κέρδισε και το Αποέλε, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι ποιον άλλον κέρδισε. Ίσως και τον Απόλλωνα, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι σίγουρα το Αποέλ. Το Αποέλ σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι αξιόλογη προσπάθεια και είναι σημαντικό να έχουμε ομάδες από την Πάφο και να. Θα τους κρατήσουμε. Να τους κρατήσουμε. Να μην τους στείλουμε. Ναι. Λοιπόν, Λίνος Γαβρίλ, Λάρισα, Πανιόνιο. Καταπληκτικές χρονιές. Ανεξάρτητα από την κατάληξη ενώ της αποδέσμευσης. Η εμπειρία πώς ήταν. Στο υψηλότερο επίπεδο, ναι. από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Ναι, θεωρώ πανικό ότι με καλά της και κακά της η Ελλάδα μας είναι το 4ο-5ο η Λίγκα στον κόσμο. Έτσι. Να το πω έκτη στον κόσμο, να πω έκτη, να πάρουμε το NBA. Φοβερή εμπειρία. Δηλαδή, εμείς η γενιά του 87 που ζήσαμε την Α1, τα καλά της που ταξιδεύαμε και ήταν κάτι εντυπωσιακό. Το να περάσουν τα χρόνια και να μην τα αντιληφθείς και να καταφέρεις να μπεις σε μια λίγα αντίστοιχη ομάδα του Πανιωνίου που είχαμε μπει τότε, και ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Σε κρατάει σε γρήγορση, βελτιώνεσαι σαν προπονητής, φτάνεις στο επίπεδο να ανταγωνιστείς τον Έλληνα προπονητή, όπου θεωρώ ότι και εγώ είμαι ένα προϊόν ελληνικού μπάσκετ, γιατί σπούδασα εκεί, έζησα, έμεινα και άλλα χρόνια, δούλεψα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά σε κρατάει σε γρήγορση συνέχεια την ψυχολήψη τη τακτική. Και πρέπει κάθε φορά να δουλεύει το μυαλό σου διαφορετικά, οπότε μένει σε ψηλό επίπεδο, δεν πέφτει. Στον Πανιόνιο πετύχαμε ωραία πράγματα. Νομίζω κερδίσαμε μέσα σε ένα γεμάτο Αλεξάνδριο. Σε ένα τον γεμάτο Ιβανόφιο. Τον, ναι. τον Άρη. Τον Άρη ναι, και τον Ηρακλή. Σε Ηρακλή. Φουλ γήπεδο. Ναι, ναι, εκεί ήταν φοβερή εμπειρία. Έτσι, μια συνολική όμορφη προσπάθεια. Πήγε καλά η ομάδα, ήρθε η πανδημία, σταματήσαμε. Στη Λάρισα φέτος κάναμε την νίκη μέσα στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι από τις μεγαλύτερες νίκες του συλλόγου. 7 κρούσματα κορονοϊού, πήραμε την Καντιούσα, ξεκίνησαν εντάσεις, προβλήματα. Υπέβαλα την παραίτηση μου μετά το παιχνίδι του Άρη, αλλά αυτά είναι καθημερινότητα στο μπάσκετ, η ζωή συνεχίζεται. Φοβερή εμπειρία, παρόλη την παρακμή έτσι, της χώρας και του μπάσκετ. Ναι, γενικότερα ναι, υπάρχει μια παρακμή. Κρατιέται ένα επίπεδο το οποίο. Συντηρείται ένα επίπεδο το οποίο έχει τις ελληνικές ομάδες να είναι ανταγωνιστικές. Ακούγοντάς, νομίζω ότι αν σου ξαναγίνει πρόταση από ελληνική ομάδα, νομίζω μπορεί να πας και κολυμπώντας αν δεν υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες. Κοίταξε, μετά την εμπειρία των 2 ομάδων, θα έλεγα ότι φτάνοντας πλέον στα 45, είναι η πρώτη φορά που είπα ότι αν οι συνθήκες είναι πάνω από υποφερτές, όχι υποφερτές, ναι. Τότε θα μπω στη διαδικασία ότι θα υπάρχουν προϋποθέσεις πραγματικά για να μην να υπάρχει και περιβάλλον και κλίμα το οποίο
μας επιτρέπει να είμαστε παραγωγικοί, θα το έκαναν. Ναι. Με σου κρύβω ότι κοιτάω και άλλες λίγκες, μια διαφορετική κουλτούρα και διαφορετική νοοτροπία ως λαός, γιατί κάπου έχει κουράσει λίγο το να είσαι στα κόκκινα συνέχεια και κάποιες φορές και χωρίς λόγο. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο από το πουθενά, από την Κύπρο, από το ΑΠΟΕΛ, την ΑΕΛ, δεν μας ήξερε κανείς. Έγιναν κάποια βήματα, δουλέψαμε Ασία, Αφρική, Αμερική και στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαι ευλογημένος. Δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας ή διασυνδέσεων. Οπότε η ζωή συνεχίζεται. Λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στη συνέχεια και σε όλους τους συμμετέχοντες στη λίγκα μας. Ο Κυπριακός μπάσκετ θα βγει μπροστά. Υπάρχει θετική σκέψη. Η Ομοσπονδία μας στηρίζει και θεωρούμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Φτάνει να έχουμε θετική σκέψη όλοι. Είμαστε εδώ, σε παρακολουθούμε, σας παρακολουθούμε σαν εθνική ομάδα. Θα σου ευχηθώ ότι το καλύτερο στην συνέχεια και θα ξαναπούμε να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Λίνο τον Γαβρίλ. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.